της κοινότητάς μας γίνεται πράξη. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι όρθια, έχουμε την απαλλαγή του όρθια από εδώ και πέρα, δηλαδή από το 20 προς 21 που θα κάνουμε τις δηλώσεις και μέχρι που να γίνει απαλωτρίωση και με την κατάσταση του οικισμού. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, γιατί όπως γνωρίζουμε και ο βουλευτής της Φλόρινας, ο κ. Αντωνιάρης, που βγήκε και σε μια συνέντευξη, είπε ότι ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους και είπε αν έχει αναδρομική ισχύ και είπε ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα από εδώ και πέρα. Και θα πρέπει σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε και τον υπουργό, τον κ. Βεζιρόπουλο, που με την προσπάθειά του μαζί με τον βουλευτή έχουμε την απαλλαγή του έδεια. Αν θέλαμε, θα μπορούσε να γίνει και για όλα τα χρόνια από το 17 μέχρι και σήμερα. Αυτό όμως είναι θέμα της κυβέρνησης. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Για τα τελευταία λοιπόν 4 χρόνια που καταβλήθηκε ο ΕΜΦΙΑ, αυτά τα χρήματα δεν θα αποδοθούν στους κατοίκους. Όπως γνωρίζουμε όλοι και εσείς, επειδή είστε κοντά στα προβλήματα της κοινότητάς μας και σε ευχαριστούμε και προσωπικά εσάς, αυτό το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Κάτι που έχουν πληρώσει ήδη για τις 4 χρονιές. Επομένως, θα έχουν την απαλλαγή από εδώ και πέρα. Δεν θα έχουμε αναδρομική ισχύ και δεν θα μπορέσουν να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Στο κομμάτι της απαλωτρίωσης, της τελεσίδικης ιστορίας, πού βρισκόμαστε? Το κομμάτι της απαλωτρίωσης... Γιατί εκκρεμεί και το δικαστήριο, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτό ακριβώς. 7 Απριλίου ήταν να γίνει το δικαστήριο στην Κοζάνη, αλλά λέω ο κορονοϊός πήρε αναβολή για 22 Σεπτεμβρίου. Πιστεύω πρώτα θέλω να γίνει 22 Σεπτεμβρίου και να γίνει το δικαστήριο ώστε να τελειώσουμε και από την απαλωτρίωση και από εκεί και πέρα να συνεχίσουμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε σε κρεμότητα στην κοινότητά μας και πιστεύω ότι σε όλα θα έχουν λύσεις και θα είμαστε όλοι ικανοποιημένοι.